Βιβλίο Γένησης, κεφάλαιο 13, σελίδα 11. Ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μετ' αυτού προς Μεσημβρίαν. Και ο Άβραμ ή το πλούσιο σφόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον. Και υπήγαινε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, το οποίον είχε κάμει εκεί καταρχάς και επεκαλέστηκε ο Άβραμ το όνομα του Κυρίου. Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς. Και δεν εχώρη αυτούς η γη δια να κατοικώσει ομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά, και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει ομού. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ, οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε τη γη. Είπε δε ο Αβραάμ προς το Λότ, ας μη είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα ημείς. Δεν είναι πάσα η γη εμπροστέν σου. Διαχωρίστη τη λοιπόν απ' εμού, εάν σύ υπάγεις εις τα αριστερά, εγώ υπάγω εις τα δεξιά. Και αν σύ εις τα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσαν την περίχωρο του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι πρώτου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Και έκλεξεν σε αυτόν ο Λότ πάσα την περίχωρο του Ιορδάνου και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστη ο Ις από του άλλου. Ο μεν Άβραμ κατόκισε εν τη γη Χαναάν. Ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνάς αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Και είπε Κύριος προς τον Άβραμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέ από του τόπου όπου είσαι, προς Άρκτον και Μεσημβρίαν και Ανατολήν και Δύσιν, διότι πάσαν την γη την οποία βλέπεις, εις έθελο δώσει αυτή και εις το σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της γης, ώστε εάν δύνατε της να εξαριθμίσει την άμμον της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς, διόδευσον τη γη, είστε το μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής, διότι εις έθελο δώσει αυτήν. Και σήκωσε τη σκηνήν αυτού ο Άβραμ, και ελθόν κατόκισε πλησίον των δριών Μαμβρή, έτινες είναι εν Κευρών και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριο εις τον Κύριον. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, τον ευχαριστούμε για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή μας μέχρι σήμερα, αδελφοί, αλλά ιδιαιτέρως τον ευχαριστούμε για αυτά που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έχει ακόμα σχεδιάσει να κάνει με τον κάθε έναν από εμάς. Αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε ο σκοπός του ανθρώπου επάνω στη γη είναι να παραμένει στο σχέδιο του Θεού. Είναι να μην αποχωρίζει τον εαυτό του από το σχέδιο του Θεού. Να μην παίρνει αποφάσεις, όπως λένε οι άνθρωποι, εν βρασμό, με βιασύνη, χωρίς να σκεφτεί, χωρίς να προσευχηθεί. Αν ο άνθρωπος του κόσμου σκέφτεται πριν αποφασίσει, ο άνθρωπος του χριστιανού και σκέφτεται και προσεύχεται. Γιατί πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, η σκέψη μας μπορεί να μας οδηγήσει σε μονοπάτια τα οποία, δεν θα πω, δεν είναι καλά. Μπορεί να είναι πολύ καλά, αλλά δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και η δική μας η σκέψη και η δική μας προσευχή και η δική μας η ευχή, αγαπητοί αδελφοί, είναι να είμαστε πάντοτε στην παρουσία του Θεού και να ακολουθούμε κατά πάντα το θέλημα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε η ευλογία του Θεού να είναι μέσα μας και όπου πηγαίνουμε να δοξάζεται το όνομα του Χριστού. Ο Άβραμ μας λέει εδώ, λόγος του Θεού, ανέβη εξ Αιγύπτου. Όπου, αδελφοί, και αν πήγαινε ο Άβραμ, ο Κύριος τον ευλογούσε. Όπου και αν πήγαινε. Γιατί? Γιατί πήγαινε σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου. Δεν αποφάσισε για τον εαυτό του. Ενώ μας λέει ο λόγος του Θεού ήταν στη Χαράν, στη γη των πατέρων του, ο Κύριος του λέει σήκω. Γιατί εγώ θα σε πάω σε μία άλλη γη, την οποία εσύ δεν εξεύρεις.
και θα είναι μία γη ευλογίας. Και εκεί εγώ θα ευλογήσω το σπέρμα σου. Και ο Άβραμ σηκώθηκε και ξεκίνησε προς την κατεύθυνση που τον οδήγησε ο Θεός. Δεν αποφάσισε για τον εαυτό του. Τον οδηγούσε ο Κύριος. Και μάλιστα ήταν τόσο δυνατή η πίστη του στη φωνή του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, που ο Θεός ονόμασε τον Άβραμ φίλο του. Και μάλιστα είπε, δεν είναι δυνατόν να κρύψω από τον άνθρωπό μου τον Άβραμ το θέλημά μου και τις αποφάσεις μου, είπε ο Κύριος. Η σχέση του Άβραμ με τον Κύριο είναι μοναδική, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά βασίζεται όχι στην αγαθότητα του Θεού, γιατί η αγαθότητα του Θεού είναι δεδομένη. Ξέρετε που βασίζεται? Στην αφοσίωση και στην αφιέρωση του Άβραμ. Γιατί ο Άβραμ είχε αποφασίσει να κάνει μόνο το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε τότε ο νόμος ακόμα. Δεν υπήρχαν οι 10 εντολές. Δεν υπήρχε ο νόμος που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή επάνω στο όρος. Δεν υπήρχε τίποτα. Ξέρετε τι υπήρχε? Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί. Όταν χτίζω στη σχέση μου με τον Θεό, ο Κύριος είναι μετεμού όπου και αν υπάγω. Η υπόσχεση του Θεού στον Άβραμ ήταν «θα ευλογήσω το σπέρμα σου». Και ο Άβραμ, παιδιά, δεν είχε. Αλλά ξέρετε κάτι, ποτέ δεν αμφισβήτησε την υπόσχεση του Θεού ο Αβραάμ. Ποτέ. Ποτέ δεν είπε, Κύριε, η υπόσχεσή σου δεν έχει νόημα γιατί δεν έχω παιδιά. Γιατί δεν βασιζόταν στη λογική του ο Αβραάμ, αδελφοί. Ήξερε ότι σε κάθε τι ο Θεός θα βρει τρόπο. Και το ίδιο ο Κύριος, αδελφοί, εξητά και από εμάς. Να μην στηριζόμαστε στη λογική την ανθρώπινη. Αλλά πάντοτε, αδελφέ μου και αδελφή μου, να είναι στην καρδιά σου και στο μυαλό σου ότι ο Κύριος θα βρει τρόπο. Είναι τι αδύνατον εις το Θεό? Μη γέννητο. Και αν τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, τα πάντα είναι δυνατά και εις τον πιστεύοντα, δόξα στον Κύριο. Επέστρεψε λοιπόν ο Άβραμ από τη γη της Αιγύπτου και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν πλούσιος φόδρα. Είχε πολλά κτίνη, είχε πολλά ζώα, αργύριο, χρυσίον, από τους πλουσιότερους ανθρώπους, αδελφοί. Και όμως, ένα σπίτι δεν είχε χτίσει ποτέ. Όλο ήταν από τόπο σε τόπο. Αλλά όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή, ξέρετε γιατί δεν έκανε ποτέ σπίτι? Γιατί περίμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Δεν τον ένοιαζε να χτίσει περιουσίες επάνω στη γη, γιατί ήξερε ότι είναι ξένος και πάρικος. Είχε μάθει να ξεσηκώνεται όποτε του έλεγε ο Θεός και είχε μάθει να κατασκηνώνει όποτε του έλεγε ο Θεός. Είχε μάθει να είναι πάντοτε υποκείμενος στη φωνή του Θεού. Του λέγε ο Θεός, πήγαινε. Σηκωνότανε και πήγαινε. Του λέγε ο Θεός, κάτσε. Καθότανε. Τι αφιέρωση, αδελφοί. Και ενώ επέστρεψε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Άβραμ στη Βεθήλ και στη Γε, είναι ο τόπος που αρχικά είχε χτίσει θυσιαστήριο εκεί ο Θεός και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Επέστρεψε μαζί του και ο Λότ, όπου ήταν μαζί συμπορευόμενοι. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι και ο Λότ είχε τα ζώα του, τα κτίνη του. Γιατί βλέπετε, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην παρουσία του Θεού και η παρουσία του Θεού ήταν με τον Άβραμ, όλοι στον οίκο του Αβραάμ ευλογούνται. Και ευλογήθηκε και ο Λότ. Και συνέβη, λέει ο Λόγος του Θεού, να υπάρχει αίρης, τσακωμός μεταξύ των βοσκών του Άβραμ και των βοσκών του Λότ. Και ο Άβραμ, αγαπητοί αδελφοί, έχοντας μέσα του τη φωνή του Θεού,
ζητούσε την ειρήνη. Λέει, δεν μπορεί να υπάρχει αίρης μεταξύ μας. Είναι καλύτερο τώρα να ξεχωρίσουμε. Και του λέει, διάλεξε, όπου εσύ πας, εγώ θα πάω στην αντίθετη κατεύθυνση. Τι φοβερό πνεύμα, αδερφή. Τι φοβερή καρδιά. Αυτή, ξέρετε, η καρδιά, αδερφή, είναι το χαρακτηριστικό του πιστού ανθρώπου. Δεν τον νοιάζει που θα καταλήξει, γιατί ξέρει ότι ο Θεός θα είναι μαζί του. Ξέρει ότι όπου πάει, ο Θεός θα τον ευλογήσει, γιατί επιδιώκει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Ο Λότ όμως δεν το έχει καταλάβει. Ο Λότ, ξέρετε τι έχει καταλάβει? Να σηκώσει το κεφάλι του, να δει πού είναι πιο ωραία, πού είναι πιο πράσινα, πού έχει πιο πολύ νερό, πού είναι πιο ευλογημένα, πού είναι πιο όμορφα, για να δω. Η λογική ανθρώπινη, η οποία για τον άνθρωπο του κόσμου είναι δικαιολογημένη, αποδεκτή, και είναι καλό ο άνθρωπος να σκέπτεται και να αποφασίζει, πλην όμως είναι καλύτερο στον άνθρωπο του Θεού να προσεύχεται και να αποφασίζει. Ο Λότ ούτε απέστειλε ανθρώπους να δούνε την περιοχή, να ανιχνεύσουν, να δούνε είναι καλά, είναι καλοί οι άνθρωποι, είναι ευλογημένη η περιοχή, θα με ευλογήσει εκεί ο Θεός. Ούτε έστειλε ούτε τίποτα. Σήκωσε το κεφάλι του, είδε πρασινάδα και έτρεξε. Και πράγματι, αδελφοί, σηκώθηκε ο Λότ, μάζεψε τα υπάρχοντά του, μάζεψε τα ζώα του, τα κτίνη του και πήγε, λέει, και κατασκήνωσε στην περίχωρα των Σοδόμων, αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλής φόδρα ενώπιον του Κυρίου. Μα πώς αποφασίζεις, Λότ? Ποια είναι τα κριτήρια των αποφάσεών σου για να δεις πού θα πας προκειμένου ο Κύριος να σε ευλογήσει? Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα δεν είναι να με ευλογήσει ο Κύριος και να έχω περισσότερα κτίνη και περισσότερα ζώα και περισσότερη περιουσία. Το θέμα είναι να πάω κάπου που δεν θα ποτίζομαι από τα νερά του Ιορδάνου, αλλά να ποτίζομαι από τα ζωντανά νερά του Κυρίου. Εάν η ζωή μου ποτίζεται από τα ύδατα του ουρανού, αδελφοί, όλα τα άλλα θα είναι ευλογημένα. Θα έλεγε κανείς, μα δεν είναι αδικία αυτή τώρα για τον Άβραμ? Γιατί να μην αποφασίσει ο Άβραμ που θα πάει? Γιατί ο Άβραμ, αδελφοί, έχει μάθει να μην αποφασίζει. Μία απόφαση έχει πάρει μόνο στη ζωή του. Μόνο μία. Να υπακούει στον Κύριο κατά πάντα. Η μία και μοναδική απόφαση που έλαβε ο Αβραάμ και την κράτησε μέχρι τέλους. Να υπακούει χωρίς δισταγμό, χωρίς σκέψη, χωρίς κρίση, χωρίς να σκέφτεται αν η φωνή του Κυρίου μπορεί να διαπραγματευτεί. Κανένα συμβιβασμό με τον κόσμο. Καμία διαπραγμάτευση στη φωνή του Θεού. Τυφλή υπακοή. Κλείνει τα μάτια και ακολουθεί. Το έκανε μία, πέτυχε. Το έκανε δύο, πέτυχε. Το έκανε για όλη τη ζωή. Δεν το σταμάτησε ποτέ. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, και πίστευσε ο Αβραάμ και ελογίστηκε σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Μα ο Αβραάμ ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, αλλά από τότε έμαθε τη δικαιοσύνη του Θεού, αυτήν την οποία ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη κηρύττει και λέει, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλουσι σας προσθεθεί. Ποιος δεν το είχε πει αυτό του Αβραάμ? Κανείς. Το έμαθε όμως στη σχέση του με το Θεό. Πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, λέμε, α, αυτό δεν το ήξερα, γι' αυτό δεν το έκανα. Ναι, μα δεν έχουμε χτίσει, αδελφοί, τέτοια σχέση με τον Κύριο, που να ακούμε τη φωνή του Θεού, που να μας οδηγεί ο Κύριος. Και εμείς δεν έχουμε γυμνάσει τον εαυτό μας, να μας λέει ο Κύριος σήκω και να σηκωνόμαστε, να μας λέει ο Κύριος κάτσε και να καθόμαστε. Να είμαστε απολύτως υπάκουοι στη φωνή του Κυρίου. Ο Λότ δε
μακράν να απέχει από αυτό. Δεν έχει μάθει τίποτα από το θείο του τον Αβραάμ. Τίποτα. Σηκώθηκε, κοιτάει, βλέπει τον Ιορδάνη, ωραίο νεράκι εκεί, γάργαρο. Καλά θα περάσουμε. Τα μαζεύει και φεύγει. Αλλά αδερφοί, το φοβερό το οποίο το συνειδητοποίησα σήμερα για πρώτη φορά. Όταν έφυγε ο Λότ, του λέει ο Κύριος του Αβραάμ, «Έλαβε τώρα, Αβραάμ, να δεις. Ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και κοίταξε», του λέει. «Δες από του τόπου όπου είσαι προς Άρτον, προς Μεσηβρίαν, προς Ανατολή, προς Δύση, προς πάσαν κατεύθυνση. Αυτή τη γη που το μάτι σου μπορεί και βλέπει προς πάσαν κατεύθυνση, εγώ θα σου τη χαρίσω». Τα πάντα, αδελφοί. Ο Αβραάμ με απλότητα του είπε, αν πας εσύ αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αλλά ο Κύριος σκέφτεται αλλιώς. Όλη τη γη θα σου τη χαρίσω. Και η περιοχή των Σοδόμων και Γομόρων που κοίταζε, ανατολικά ήτανε. Μέσα στην Ανατολή ήτανε. Όλα του τα χάρισε ο Θεός. Όλα! Όλα του τα έδωσε ο Θεός. Του τα υποσχέθηκε. Σε σένα και στο σπέρμα σου. Ο Αβραάμ θα λέει, τι λες Κύριε, ποιο σπέρμα μου. Δεν βλέπεις, ούτε ένα παιδί δεν έχω. Και έναν ανιψιό είχα και αυτός έφυγε. Τίποτα δεν έχω. Αλλά αν κάποιος λέει μπορεί να μετρήσει την άμμο της θαλάσσης, τότε μόνο θα μπορέσει να μετρήσει και το δικό σου το σπέρμα. Τι φοβερό, αδερφοί, τι σχέση είναι αυτή μοναδική. Τι μοναδική σχέση είναι αυτή που έχει χτίσει ο Αβραάμ με τον Κύριο, αλληλούια. Αδελφοί, εάν αποφασίσουμε να μείνουμε πιασμένοι από τον Κύριο, εάν αποφασίσουμε να φτιάξουμε σχέση ευλογίας με τον Θεό, τότε θα σηκώνεις το βλέμμα σου, αδερφέ μου και αδερφή μου, θα κοιτάς και ο Κύριος θα σου χαρίζει. Γιατί οι επιλογές σου είναι οι επιλογές Του. Τα θέλω σου είναι τα θέλω Του. Η καρδιά σου είναι η καρδιά Του. Όπου είσαι εσύ θα είναι και αυτός, και όπου είναι ο Κύριος εκεί θα είσαι και εσύ, που είσαι ο υπηρέτης Του και η υπηρέτριά Του. Αδελφοί, η σχέση μας και η ένωσή μας με τον Κύριο θα μας πάει στον ουρανό. Τίποτε άλλο, αδερφοί. Τίποτε άλλο. Η υπακοή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Αυτό, αδελφοί, που θέλει ο Θεός είναι την υπακοή μας. Είναι το αμήν μας, το λόγο Του. Είναι το αμήν και το να ενεργώ το λόγο του Κυρίου. Να ακούω και να λέω, ναι Κύριε, ιδού εγώ Κύριε. Τι ωραία που το λέει ο Ιώβ. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να έχω εγώ γνώμη μπροστά στον Κύριο. Γυμνός ήρθα, γυμνός θα φύγω. Τίποτα δεν μας ανήκει, αδερφοί. Τίποτα δεν μας ανήκει. Ένα πράγμα μας ανήκει μόνο. Ο Κύριος. Αλληλούια. Γιατί μας έκανε παιδιά Του, γιους Του και θυγατέρες Του, αδελφοί. Αυτή τη σχέση που έχουμε την πατρική με το Θεό, μας προσκαλεί ο Κύριος να την βάλουμε να έχει ενέργεια μέσα στη ζωή μας. Να δουλεύει μέσα στη ζωή μας. Να δουλεύει αυτή η σχέση. Να Του μιλάω και να Του λέω πατέρα. Και να μου μιλάει και να μου λέει παιδί μου. Να υπάρχει αμοιβαία, αδελφοί αγαπητοί, συζήτηση. Να υπάρχει οικοδομή. Να υπάρχει ευλογία. Να μην επιλέγω με τη λογική μου και με τα μάτια μου. Αλλά πώς, να κλείνω τα μάτια μου και να λέω, Κύριε, πάρε το χέρι μου και πηγαίνε με όπου θέλεις. Εγώ δεν ξέρω πού να πάω, Κύριε. Εγώ βλέπω εκεί τον Ιορδάνη να είναι ωραίος και καταπράσινος, αλλά δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω τι άνθρωποι υπάρχουν εκεί. Εγώ βλέπω ότι τον Αβραάμ, όπου και αν τον πήγες, ευλογία έγινε.
όπου και αν πήγε ο Άβραμ, ευλογία έγινε. Πήγαινε από εδώ, τον ευλογούσες. Πήγαινε από εκεί, τον ευλογούσες. Πήγαινε στο ένα μέρος, ευλογούσες το μέρος. Πήγαινε στο άλλο μέρος, ευλογούσες το άλλο μέρος. Όπου και αν πήγαινε ο θείος μου, ο Άβραμ, Κύριε, υπήρχε ευλογία. Εγώ πού να πάω, Κύριε, δεν ξέρω. Οδήγησέ με και εμένα κατά τον ίδιο τρόπο. Και αδελφοί μου αγαπητοί, μας παρακαλεί ο ουρανός σήμερα. Έτσι να αποφασίζουμε για τη ζωή μας, αδέλφια. Κατά αυτόν τον τρόπο, με απλότητα. Δεν είμαστε πολύ έξυπνοι, αδελφοί. Δεν είμαστε πολύ σοφοί. Δεν έχουμε φάει τη ζωή και το κουτάλι και την ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρετε τι ξέρουμε? Ότι έχουμε ένα Κύριο που ξέρει ακόμα καλύτερα. Έχουμε ένα Κύριο ο οποίος βλέπει πιο μπροστά από το μέλλον. Μας έχει ζωγραφισμένους στις παλάμες Του. Ξέρει πολύ καλά πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Ξέρει τη ζωή μας, ξέρει τα έργα μας, ξέρει το καλό μας, θέλει το καλό μας και μας προσκαλεί να ακολουθήσουμε τις οδούς Του όπου Αυτός μας προσκαλέσει, αδελφοί. Το μέλλον του Λότ το ξέρουμε. Κακήν κακός έφυγε από τα Σοδόμα και τα Γόμορα. Και ποιος τον έσωσε πάλι? Ο Άβραμ. Το τέλος του Άβραμ μέχρι σήμερα, αδελφοί, υπάρχει. Μέχρι σήμερα το ακούμε. Πατέρας της πίστεως ονομάστηκε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ήθε, αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ να είναι και δικό σου και δικός μου Θεός. Και ήθε οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας να είναι, αδελφοί μου, κατά πάντα τέλειες, έτσι ώστε μέσα από τη ζωή μας, την απλή μας τη ζωή, αδελφοί, πλην γεμάτη από υπακοή στο Λόγο του Θεού, να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.